Μέσα σε ένα λεπτό, πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρούς χωρίς να ταλαιπωρούνται στις τεράστιες ουρές στα αγκισέ των εξωτερικών ιατρίων. Άμα είναι να μην περιμένουμε στην ουρά, γιατί όπως βλέπετε γίνεται χαμός, έχει πολύ κόσμο. Πρέπει να γίνεται, να υπάρχει κάτι να εξυπηρετεί το κόσμο, γιατί όλοι που έρχονται εδώ έρχονται γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να περιμένει στην ουρά ώρες ατελείωτες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Για ορθοπαιδικό που ήθελα εγώ, το πρώτο διαθέσιμο 3 Δεκεμβρίου. Ναι, αμέσως και με την κοπέλα. Αλλιώς ναι. Αν περιμένετε στον Κισέ. Άμα περίμενε εκεί ήταν πιο δύσκολο λίγο. Πάντως όλα καλά, και νοσηλευτές και γιατροί. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Σε χρόνο ρεκόρ και χωρίς γκρινιές για τη σειρά προτεραιότητας, αγγισέ, ασφαλισμένοι επιλέγουν τον γιατρό και τις διαθέσιμες ημερομηνίες και λαμβάνουν το μαγικό χαρτάκι. Το μόνο που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι το άμκα τους. Εφαρμόζεται ένα σύστημα προκειμένου να μειώσουμε τις ουρές. Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα περίπου όπως τα ATM των τραπεζών ή στα αεροδρόμια, αν ξέρετε, όπου ο πολίτης μπορεί μόνο με το άμκα του να βάλει τα στοιχεία του άμκα και μετά είτε να κάνει κράτηση του στο ιατρείο που θέλει, είτε να επικυρώσει το ραντεβού που σήμερα έχει, είτε να κάνει υπεράριθμη επίσκεψη. Πρόκειται για μια καινοτομία του Βενιζελίου σε όλη την Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά νοσοκομιακά χρονικά εφαρμόζεται ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων. Σου βγάζει ένα χαρτάκι που είδατε από κάτω από τέτοιο, σου λέει το ραντεβού σου είναι έτοιμο την ημερομηνία που θες. Ούτε εγγυησέδε στην ουρά να περιμένει, ή μου φάει τη σειρά, ή δεν σου φάγα τη σειρά κτλ. Σε οποιαδήποτε ώρα. Σε οποιαδήποτε ώρα, όλο 24ωρο. Όλες τις μέρες, όλο τον χρόνο. Και κάνει εύκολη τη ζωή μας. Εύκολη τη ζωή των πολιτών. Πολύ εύκολη είναι η διαδικασία. Βέβαια, εντόπισα ένα λαθάκι. Εκεί που μου είπε την ημερομηνία κλεισίματος του ραντεβού, με πέταξε έξω το σύστημα. Δεν πρόλαβα να βάλω δηλαδή ημερομηνία. Ίσως να θέλει περισσότερο χρόνο. Στο όραμα, στο μεράκι και στην ομαδική προσπάθεια αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διοικητής του Βενιζελίου, Γιώργος Μοσκοβάκης. Είναι με το μεράκι των υπαλλήλων του Βενιζελίου. Υποδιεύθυνση πληροφορικής του Βενιζελίου, είναι η γραμματεία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Πολλοί εργαζόμενοι, όπως ακόμα και ο πρόεδρος των εργαζομένων. Πάντως, ο χρόνος αναμονής για ειδικότητες αιχμής, όπως οφθαλμολόγοι και ενδοκρινολόγοι, αγγίζει τους 2 μήνες. Ξεκινήσει τη ημερομηνία που θέλεις. Η καινοτομία αυτή πρόκειται να εφαρμοστεί και στα επίγοντα περιστατικά.